Έξοδο τεσσάρων ταχυτήτων με κρυφά μπόνους στα όρια που ξεκινούν από τα 50 και φτάνουν στα 62, αλλά και με μειώσει της συντάξει από φέτο και για τα επόμενα χρόνια ισχύει στο συνταξιοδοτικό καθεστώ του Δημοσίου, επηρεάζοντα πάνω από 650.000 υπαλλήλου, εκπαιδευτικού και στρατιωτικού. Μετά τι αλλαγέ στα όρια ηλικία με το νόμο 43-36 κάθετος 15, τι ανατροπέ στον υπολογισμό των συντάξεων που ψηφίστηκαν στο νόμο 4387 κάθετος 16, αλλά και τον περίφημο κόφτη δαπανών που δεν εξαιρεί μισθού και συντάξει, οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίε. Η ουσία και η πεμπτουσία του ασφαλιστικού συστήματο είναι ότι μιλάμε για ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ε, λειτουργήσε απότομα και κατασταλτικά, ενώ χρειαζόταν κατά την άποψή μου μία μεταβατική περίοδος τουλάχιστον 6 χρόνων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον ε, ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν εργασία αυτή τη στιγμή, να μην θέλουν να αποχωρήσουν από την ασφάλιση. Γιατί το ύψο των συντάξεων είναι σταμειωμένο με το καινούργιο ασφαλιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να μπουν στην αγορά εργασία, δυσκολεύονται γιατί δεν υπάρχουν καινούργιε θέσει εργασία. Δεν υπάρχει φυσιολογική μεταφορά εργασία από τον παλιό άνθρωπο στο νέο ασφαλισμένο. Στην πρώτη κατηγορία λοιπόν ανήκουν όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι 18-8 του 2015 και θεωρούνται προστατευόμενοι από όλες τις αλλαγές που ψηφίστηκαν, εφόσον η αίτηση αποχωρησής τους και η αποδοχή δεύτερης παρέτησης έγιναν μέχρι και 12-5 του 2016. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης είναι από 50 έως 58 ετών. Τώρα στην δεύτερη κατηγορία βρίσκονται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 19 28-2015 και μετά, όπου τα όρια ηλικία αυξάνονται σταδιακά. Ξεκινούν από τα 55 και φτάνουν έω το 2022 στα 62 με 40 χρόνια ή στα 67, εφόσον δεν συμπληρώνονται νωρίτερα τα 40 έτη. Υπάρχουν ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν θυγεί καθόλου από το καινούριο συνταξιοδοτικό καθεστώ. Υπάρχουν η πρώτη ταχύτητα. Η δεύτερη ταχύτητα είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν θυγεί από το καινούργιο ασφαλιστικό καθεστώ, αυξάνονται σταδιακά τα ωρία ηλικία, αλλά με λαμβάνοντα υπόψη ορισμένε παραμέτρου και με εξαγορά πλασματικών χρόνων, τα οποία πλασματικά χρόνια όμως είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον από 13 Μαΐου του 2016 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάτω από την ηλικία των 62 και 67. Τώρα στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όσοι υποβάλλουν αιτήσει αποχώρηση από 13 Πέμπτου 2016 και μετά. Είτε έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι και 18 2015, είτε αποκτούν θεμελιωμένο δικαίωμα από 19 2015 και μετά τα νέα όρια ηλικία. Όσοι τώρα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία πέφτουν σε διπλή παγίδα. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 19 Οκτώου του 2015 και αποχωρήσουν μετά τι 13 Πέμπτου του 2016 θα έχουν και αυξημένο όριο ηλικία αλλά και μικρότερη σύνταξη, εφάπαξ και μέρισμα από το μετοχικό του ταμείο. Η τρίτη ταχύτητα είναι αυτή οι οποίοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από τις 18 Αυγούστου του 2015, δεν έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματο με αποτέλεσμα πηγαίνουν στο καινούριο σύστημα υπολογισμού με αποτέλεσμα η συνταξή του να είναι στα Μειωμένοι. Τώρα, στην τέταρτη κατηγορία βρίσκονται όσοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι 18 08 2015, αλλά αποχωρούν από 13 από 2016 και μετά. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι διατηρούν τα κεκτημένα όρια ηλικία, αλλά θα χάσουν από σύνταξη εφάπαξ και μέρισμα, καθώ θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα που εισήγαγε ο νόμο Κατρούγκαλου. Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητε, οι οποίες δεν έχουν θυγεί καθόλου από το καινούργιο ασφαλιστικό και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουν θυγεί οι παγόμενοι σε βαρέα και ανθυγινά επαγγελμάτα, δεν έχουν θυγεί ασφαλισμένοι που έχουν ανάπηρο παιδί με αναπηρία πάνω από 67% και μπορούν να κάνουν χρήση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον στο δημόσιο συγκεκριμένα έχουν πάνω από 25 χρόνια ασφάλισης.